Με τη χώρα να βρίσκεται για δεύτερη φορά σε καθεστώ γενικευμένη απαγόρευση, πολλά είναι τα ερωτηματικά, όχι μόνο για το τι πήγε λάθο και το lockdown έγινε μονόδρομο για την αντιμετώπιση τη εκθετική αύξηση του ιού, αλλά και το τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Σήμερα έχουμε υψηλότερο οικοφορτίο φορτίο και το lockdown το οποίο είχε ανακοινωθεί τριών εβδομάδων θα ανοίξει στη μέση του χειμώνα, όπου θα είμαστε όλοι σε κλειστού χώρου και θα έχουμε γιορτέ. Ε, δεν χρειάζεται να σχολιάσω ποια θα είναι η εικόνα μετά από τρεις εβδομάδες. Όπως αποδεικνύεται από μια επιστολή που δημοσιεύει η εφημερίδα Νέα Κρήτη, μάλλον υπήρχε άλλος δρόμος και αυτός δεν ήταν άλλος από την εφαρμογή ενός επιθετικού μοντέλου για τεστ τον ιό. Στις 29 Σεπτεμβρίου βγήκε η όλη η επιστημονική κοινότητα της χώρας και είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε δεκάδες χιλιάδες τεστ την ημέρα με ένα ευρώ, την, ένα ευρώ το τεστ, αλλά δεν μας το δέχεται το αποκαλυπτικό έγγραφο με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2020 Πέντε ημέρες δηλαδή μετά την επιβολή του πρώτου lockdown που υπογράφεται από εννέα κορυφαίους επιστήμονες στο είδος τους, πολλοί εκ των οποίων στη συνέχεια διαδραμάτισαν και εξακολουθούν να διαδραματίζουν κομβικού ρόλους είτε στην Ειδική Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων του Υπουργείου Υγείας που εισηγείται όλα τα μέτρα για τον SARS-CoV-2 στην Ελλάδα, είτε ως επικεφαλής επιτροπών και προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού στην Ελλάδα δείχνει ξεκάθαρα πως οι επιστήμονες είχαν προτείνει έναν άλλο δρόμο που θα μας επέτρεπε να έχουμε καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στη χώρα και οχτώ μήνες μετά δεν θα οδηγούμασταν σε ένα δεύτερο λουκέτο. Με ποια επιδημιολογικά κριτήρια βγαίνουν στις πλατείες και κάνουν ένα Αν το θεωρήσουμε κοινωνική προσφορά, να το δεχτώ. Όπω θα κάναμε μια σπηρομέτρηση, όπω θα κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Απ' την άλλη, όμω, αν βγαίνει και το διαφημίσει ότι ξέρει προστατεύω τον πληθυσμό, δεν προστατεύει τίποτα γιατί δεν έχει δεδομένα μετά. Δηλαδή, παίρνει σε συγκεκριμένε ηλικιακέ ομάδε, παίρνει μια επαναληψιμότητα να δει πώ κινείται ο ιό. Ακόμα και τα ράπιπέστε, ακόμα και με την ανασφάλεια που έχουν τα ράπιπέστε. Να το δεχτώ και αυτό. Αλλά τουλάχιστον τα χρήματα που χαλάσει εκείνη τη στιγμή, δώστα για να μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Όπω χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή, στη χώρα θα έπρεπε να εφαρμοστεί ένα επιθετικό μοντέλο τεστ στον ιό. Όχι μόνο για το κομμάτι τη διάγνωση, αλλά και για το κομμάτι τη ανάγνωση του πληθυσμού που. Θα δώσει τη δυνατότητα τόσο να εντοπιστούν εν δυνάμει πυρήνε, όσο και να γίνει γενικότερα καλύτερη μοντελοποίηση τη δυναμική του ιού και να ληφθούν μέτρα με υψηλότερη ανάλυση και αποτελεσματικότητα με βάση την ακριβέστερη αποτύπωση τη πραγματική διασπορά. Μάλιστα, η ένταση αυτού του μεγάλου επιδημιολογικού ελέγχου θα έπρεπε να συμπίπτει με τη λήξη του lockdown της 11ης Μαρτίου, ακριβώς για να μην χαθεί ούτε μία μέρα με το που χαλαρώσουν τα μέτρα, ώστε να μην βρεθούμε ξανά στην ίδια κατάσταση. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουν τα τεστ άμεσα και να είμαστε έτοιμοι όταν χαλαρώσουν τα μέτρα να πραγματοποιούμε επιθετικό εργαστηριακό έλεγχο ώστε να συνεχιστεί συστηματικά η παρακολούθηση τη εξέλιξη τη επιδημία. Σε δύο μήνε θα το τρίτο κύμα. Που δεν ξέρω αν θα τρίτο κύμα ή συνέχεια του πρώτου, αυτά είναι, τα ξέρουν οι επιδημιολόγοι. Τι θα κάνει τώρα, θα τα διαλύσει όλα, γιατί τότε δεν θα έχει μόνο του ασθενεί που δεν θα περιθάπτει σήμερα, θα έχει μια κοινωνία η οποία θα είναι τελώ διαλυμένη. Όχι μια οικονομία με την έννοια του κέρδου. Λοιπόν, θα συνεχίσει αυτό που λένε τα αλλεπάλληλα lockdown μέχρι να έχει το εμβόλιο. Οι υπογράφοντε σημείωναν εμφατικά. Τρει είναι οι άμεσοι στόχοι. Συμβολή στην κάλυψη άμεσων αναγκών για εξέταση με βάση το υπάρχον σχέδιο, λαμβάνοντα υπόψη ότι ο αριθμό των ασθενών αυξάνει εκθετικά, εντατική παρακολούθηση θετικών στα τεστ ατόμων, ώστε να γίνεται γρήγορα απομόνωση των ίδιων και των ατόμων του άμεσου περιβάλλοντο του, screening στον πληθυσμό με συγκεκριμένο σχέδιο για να κατανοήσουμε τη δυναμική και να προβλέψουμε γενικευμένε ή εστιασμένε εξάρσει. Και αν κανεί πιστεύει πω η Επιτροπή του Υπουργείου Υγεία δεν ήταν ενήμερη για αυτέ τις προτάσεις, αρκεί να διαβάσει την επιστολή λίγο παρακάτω. Προ αυτή την κατεύθυνση έχει πραγματοποιηθεί συνεννόηση με του επικεφαλεί των περισσότερων κέντρων που συνυπογράφουν το συγκεκριμένο κείμενο και με μέλη τη Επιτροπή του Υπουργείου Υγεία, καθηγητέ Τσιόδρα Λάγιου Μαγιορκίνη. Προκαταρκτική συζήτηση έχει πραγματοποιηθεί και με τον ΕΟΔΗ κ. Σαπουνά όσον αφορά στην εντατική παρακολούθηση ατόμων θετικών στα τεστ. Δεν υπάρχει πλήρη συμφωνία σε όλα τα σημεία. Νομίζω όμω ότι πλειοψηφικά τα περισσότερα δεδομένα λένε ότι οι επιλογέ του τύπου οριζόντιο τυφλό lockdown είναι καταστρεπτικές. Και για να μην μείνει καμία αμφιβολία για του υπογράφοντε καθηγητέ ανάμεσα σε άλλου, είναι ο καθηγητή Εμμανουήλ Θερμιτζάκη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου τη Γενέβη και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία, η καθηγήτρια Παγώνα Λάχιου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρική Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής, ο καθηγητής Γκίκα Μαγιορκίνης, το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρική Στατιστικής του ΕΚΠΑ και ο Δ. Βασίλης Γρηγορίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματο Ερευνών.